Μάλιστα, είμαστε και πάλι εδώ παρέα με τη Δέσποινα Βανδύ μέσα από το αγαπημένο σας OOOOK. Αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη φορά που τα είχαμε πει εδώ μέσα από το OK, είχαμε κάνει ένα countdown με τις 10 καλύτερες στιγμές σου. Και αυτό πρέπει να ήταν πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι σωστά. Αυτά τα 2 χρόνια, τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σε αυτό το top 10? Να το κάνουμε 11, 12. Ποιες άλλες αγαπημένες στιγμές θα έβαζες? Γιατί θυμάμαι τι σου είχα πει πριν 2 χρόνια, ποιες ήταν οι 10 αγαπημένες στιγμές. Εντάξει, ήταν από 2 χρόνια και πίσω. Οπότε να βρούμε τώρα 2 ή 1, ξέρω εγώ, που θα μπορούσες να προσθέσεις. Ήταν στιγμές, θυμάμαι, με τον Ρίτσαρντ Μπράνσον. Ήταν στιγμές με το Γιά, βεβαίως. Ωραία. Ναι, τα τελευταία 2 χρόνια μια δυνατή στιγμή. Σίγουρα, ήταν η περσινή περιοδία που κάναμε με τα παιδιά μας going through. Το καλοκαιρινό tour, το περσινό. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πήγα σε νησιά και γνώρισα ανθρώπους που θα ήθελα να ξαναπάω, να τους ξανασυναντήσω. Ήταν σαν πεντεήμερη. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι, δεν σε κούρασε καθόλου όλο αυτό το... Καθόλου, καθόλου. Γιατί άμα από τη μία μέρα, τη Δευτέρα είσαι στη Λάρισα και τη Τετάρτη πρέπει εντάξει, να είσαι, ξέρω εγώ. Υπήρξαν κάποιες στιγμές όπου ήταν κάποια στιγμή, θυμάμαι, μια εβδομάδα σε 5 διαφορετικές πόλεις. Ξεκινήσαμε από βόρεια και κατεβαίναμε σιγά σιγά. Και οι προμότερες δεν καταλαβαίνουν εκείνη τη στιγμή να σου βάλουν, γιατί σκάνε πολλά μετά. Δηλαδή δεν το βάζουν γεωγραφικά να είσαι κοντά από το ένα νησί στο άλλο. Μπορεί να είσαι, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα Κεφαλονιά και την Τρίτη να σε Λάρισα. Έτσι, δηλαδή, ναι, είναι αλλά... και λίγο άσχετα μεταξύ. Αυτές ήταν, τέλος πάντων, ήταν καλά. Απλά κάποια στιγμή θυμάμαι ότι έχω ξυπνήσει, είμαι στην Πάτρα, ξυπνάω και λέω πού είμαι. Πού είμαι. Θυμάμαι αυτό, αλλά ήταν πολύ ωραία. Ωραία εμπειρία. Εντάξει, ναι, φαντάζομαι ότι τα τούρου θα είναι όντως πραγματικά μοναδικά. Και ειδικά το καλοκαίρι που μπορείς. Καλοκαίρι, γιατί πήγα και σε νησιά που σου λέω που δεν. Να το εκμεταλλευτείς. Ναι, δεν τα είχα επισκεφτεί. Και έτσι πραγματικά η Ελλάδα έχει άπειρα μέρη να πας. Και δυστυχώς πηγαίνουμε διαρκώς στα ίδια και στα ίδια. Έτσι και Κεφαλονιά πήγα φέτος, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η πέρση. Πέρασα πολύ καλά. Mm. Και είναι και ένα νησί που ενδείκνυται για ανθρώπους που έχουν οικογένεια. Με τα παιδιά, ωραίες θάλασσες. Πανέμορφη, πανέμορφη. Και εμένα από τα πιο αγαπημένη μου μέρη, φυσικά σε αυτό έχει να κάνει και η οικογένεια Κουρή. Ναι. Η οποία μας έχει κάνει όλους φαν της Κεφαλονιάς. Μπορείς να σκεφτείς και να μου πεις ποια θεωρείς την πιο σημαντική σου στιγμή μέχρι σήμερα από το ξεκίνημα, αν μπορούσα να σου ζητήσω μία. Μία, μόνο μία. Ναι. Μία από τις πιο σημαντικές, χωρίς να κυρώνεις άλλες. Συγγνώμη. Αν μπορούμε να σκεφτούμε μία πολύ αγαπημένη στιγμή, σημαντική στιγμή της Δέσποινας Βανδύ. Μου βάζει δύσκολα. Πώς να σκεφτώ τώρα μόνο μία. Γιατί κάθε μία έχει την ιδιαιτερότητά της. Αλλά εκεί που θυμάμαι ότι ήμουν έτοιμη να λιποθυμήσω και έλεγα: μπορείς να τα καταφέρεις. Είναι μόνο 15 σκαλοπάτια. Μπορείς να τα καταφέρεις. Σκαλοπάτια, κάτσε να μαντέψω. Όχι World Music Awards. Ναι. Τι σκαλοπάτια στο Monte Carlo. Για να ανέβεις, να πάρεις το βραβείο. Α, ναι, ναι. Αυτό δεν βγαίνει live, γραμμένο δεν είναι σαν βραβείο. Οπότε δεν ναι. Θα, ναι, θα λοιπόν. Πανεξάγωσα, αλλά ναι. Όντως ήταν ένα κάτι της αυτό. Εντάξει, είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ήταν πολύ σημαντική στιγμή. Και νομίζω ότι ήταν και από τις λίγες φορές που είχαμε κάποιον Έλληνα καλλιτεχνική, γιατί μετά την επόμενη χρονιά δεν κάνω ήταν ο Κότσιρας και μετά δεν ξανά είχαμε κάτι. Ναι. Τουλάχιστον δεν ξέρω τι έγινε με τις γραφικές εταιρείες, αλλά μετά δεν είχαμε κάτι. Εγώ ξέρω, αλλά θα σου πω backstage. Δεν ήθελαν μετά να στείλουν πάλι κάτι. Δεν μπορώ να σου πω αυτό δημοσία, sorry. Φιλιά, 2 πράγματα με έχει ανάψει που μου λέει σήμερα στην κομπή, τα σκέφτεται και μετά τα παίρνει πίσω. Δεν υπάρχει αυτό. Πες μου, τι πιστεύεις για όλο αυτό το οποίο έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια με την ελληνική δισκογραφία. Το κουβεντιάσαμε λίγο πριν από το Φίβος που σου είπε ότι μετά τα επόμενα χρόνια θα αλλάξουν εντελώς τα πράγματα. Τι πιστεύεις ότι φταίει για όλο αυτό που έχει η κρίση αυτή που μαστίζει ειδικά την ελληνική δισκογραφία? Νομίζω ότι συμβαίνει σε παγκόσμια επίπεδα. Απλά όταν ένας καλλιτέχνης είναι. Ξέρεις. Πολύ μεγάλος. Ναι, πολύ μεγάλος. Δεν χάνει τόσο. Φυσικά. Αλλά όταν απευθύνεσαι αποκλειστικά και το αγοραστικό σου κοινό είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι λογικό να το βιώνεις πολύ σκληρά όλο αυτό. Σε έχει προβληματίσει καθόλου αυτό σε ένα σαν Δέσποινα? Δηλαδή το πώς από εδώ και στο εξής θα μπορείς στην ουσία να βγάζεις τα τραγούδια σου? Νομίζω ότι είμαι μέσα σε όλο αυτό το γενικότερο κλίμα, δεν είμαι μια εξαίρεση. Ανήκω μέσα σε όλη αυτήν την ομάδα των καλλιτεχνών που προβληματίζονται. Θα πρέπει να βρεθούν καινούργιοι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι και αυτός που γίνεται τώρα, αλλά σημασία για μένα έχει, γιατί ο Έλληνας δεν θα πάψει ποτέ να διασκεδάζει, ποτέ να ακούει μουσική. Όχι ο Έλληνας, όλοι οι άνθρωποι. Η μουσική είναι κάτι που μας ισορροπεί και...
υπάρχει απλά, μέσα μας. Απλά βλέπεις ότι στα πλαίσια της κρίσης και ο Έλληνας που τον αναφέρεις πια θα βγει μία φορά τη βδομάδα ή μία φορά το μήνα. Άλλο θέμα. Ναι, αλλά αυτή η κρίση και η οικονομική μας έχει πιάσει όλους παντού. Έχει πιάσει τη δισκογραφία, έχει πιάσει τους πάντες και τα μαγαζιά. Δεν θα πάψεις ποτέ. Δεν γίνεται. Η μουσική είναι ψυχή. Είναι τρόπος έκφρασης και είναι θέμα ισορροπίας. Εγώ το πιστεύω σημαντικά. Ότι με τη μουσική εκτονώνεσαι, ελευθερώνεις συναισθήματά σου, ερωτεύεσαι περισσότερο, λυπάσαι πιο πολύ. Δεν χάνεται. Απλώς θα βρεθούν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης. Δεν θα πάψει να υπάρχει ποτέ το ραδιόφωνο και δεν θα πάψουν ποτέ να υπάρχουν και χώροι διασκέδασης. Mm-hmm. Πρέπει να πεθάνουμε. Καλά, σίγουρα το ραδιόφωνο να πάψει να υπάρχει, ούτε. Τώρα, αλλά το ότι αν αγοράζεις λιγότερα CD, το αν δεν βγαίνεις τόσο συχνά. Δεν βγαίνεις τόσο συχνά έξω. Αυτό τώρα που προέκυψε, να σου πω και την αλήθεια, εντάξει, θα γίνει και ένα ξεσκαρτάρισμα. Δεν μπορούν πια επιχειρηματίες να πουλάνε ποτά στις τιμές που τα πουλούσαν τα τελευταία χρόνια. Και μπορώ να σου πω και ότι ένα από τα πράγματα στα οποία συμφωνήσαμε από την αρχή με τον Ηλία τον Μαρασούλη ήταν ότι θα συνεργαστούμε, ναι, αλλά θα πρέπει να προσεγγίσεις και εσύ διαφορετικά πια το θέμα των τιμών. Βεβαίως, διότι δεν πιστεύω ότι ο Έλληνας θα σταματήσει να διασκεδάζει. Δεν θα το κάνει με τη συχνότητα που το έκανε. Και δεν θα βγαίνει και με τη συχνότητα που το έκανε να βγαίνει να αυτό τρώει, πια εδώ και δύο χρόνια να βγαίνει σινεμά. Ναι, τα κάνεις όλα αυτά, αλλά δεν μπορείς και εσύ να έχεις τιμές εξωπραγματικές. Έτσι. Πρέπει να γίνεις και εσύ πιο λογικός. Το αν αυτό έχει αντίκτυπο σε μένα δεν με απασχολεί, γιατί δεν με ενδιαφέρει το να πάρω λιγότερα. Εμένα με ενδιαφέρει να βρίσκομαι σε χώρους που θα μπορώ να έρχω σε επαφή με τον κόσμο. Πρώτα ζω μέσα από αυτό. Σαφώς. Και μετά έπεται και όλο το άλλο. Θα κρατήσουμε μια ανατελεία, θα βάλουμε σε αυτό που είπες για τον Ηλία τον Μαρασούλη, γιατί έχετε μια καινούργια συνεργασία που θα μου μιλήσεις για αυτήν, γιατί δεν ξέρουμε και πάρα πολλά πράγματα για τις φετινές σου νυχτερινές εμφανίσεις. Αλλά θα παραμείνω λίγο στο κομμάτι μουσική και θέλω να σε ρωτήσω να σκεφτείς, επειδή δεν πολύ ασχοληθήκαμε φέτος. Το 2010, στην ουσία άλλαξε η δεκαετία. Είχε γίνει τώρα μεγάλο με το Millennium 10 χρόνια πριν και το περιμέναμε πώς και πώς. Το 10, λίγοι ήταν αυτοί που είπανε. Παιδιά, άλλαξε η δεκαετία. Μπήκαμε από τα Zeros στην επόμενη. Θέλω να σκεφτείς και να μου πεις τι έχει αλλάξει στη μουσική όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στη μουσική στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι. Έχουν αλλαγές. Πράγματι. Κάτι που πραγματικά σε να σου έχει κάνει εντύπωση, που μπορείς να το. Τώρα ή μετά. Τώρα. Νομίζω ότι περιμένεις. Μετά θα πούμε για το Vox. Μετά για το Vox. Κοίταξε, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου να ακούει ελληνική μουσική που ήταν μετά την εφηβεία. Στην εφηβεία υπήρχε ελληνική μουσική έτσι. Σε λαϊκή. Ναι, ήταν πολύ λαϊκή. Πολύ λαϊκή. Και κάποια pop. Νομίζω ότι στη φάση που κατεβαίνω στην Αθήνα είναι μια περίοδος που είναι πολύ το λαϊκό. Το οποίο δεν ακούω τότε. Τότε που ήταν τα καρπουζάδικα, λεμονάδικα, όχι, βαρελάδικα. Μετά στη φάση του βαρελάδικου έχω μπει ήδη στη δισκογραφία. Όχι, okay, έχεις δίκιο, στα 90's. Να, ναι. Ναι, στα 90's υπάρχει αυτό. Στα 80's δεν πολύ. Στα 80's νομίζω αντίπαση ήταν. Ναι. Κυρίως, δηλαδή τέτοια τραγούδια. Ναι. Δεν ακούω πολύ ελληνική μουσική τότε. Ναι, μετά στα 90's βιώνουμε όλο αυτό. Τώρα έχει πάθει μια καθίζηση το λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Με ενοχλεί. Πώς αυτό πιστεύεις, Με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί γιατί παρόλο που είμαι μια τραγουδίστρια που έχω γνωρίσει επιτυχία μέσα από dance και πιο pop κομμάτια, επιτυχίες μεγάλες. Έχεις κάνει και φοβερά show πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Show ακριβώς, θα έχω στηρίξει, αλλά δεν μπορεί να εκτοπίζεται και να παραγωνίζεται τόσο πολύ το λαϊκό τραγούδι και πιστεύω ότι σε αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το ραδιόφωνο. Όσο και αν μου λένε ότι μα ο κόσμος επιλέγει και όταν τα ραδιόφωνα παίζουν πιο ροκ κομμάτια και pop, αυτά ακούει ο κόσμος, δεν ξέρω. Ίσως είναι σαν την κότα με το αυγό. Η κότα, το αυγό, το αυγό, την κότα. Ή το αυγό, την κότα, δεν ξέρω, αλλά παρόλα αυτά. Η κότα ακούω. Η κότα λένε. Κωστάκι. Πού το ξέρεις ρε Καπετανίδη. Ήσουν εκεί τότε, για ήταν εκεί, ήταν εκεί ο Καπετανίδης, μπροστά στην κότα. Τσέκαρε. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχω να σου πω ότι μπορεί να ακούγεται πιο πολύ pop rock μουσική στα ραδιόφωνα. Ο Έλληνας όμως σε θέμη για να διασκεδάσει. Θέλει λαϊκό τραγούδι. Mm-hmm. Τέλος.
Δεν αντιλέγω. Όσα προγράμματα και αν έχω κάνει αυτά τα χρόνια και που έχω ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία μου κάνοντας τα super duper show, ό,τι έβλεπα στο Λονδίνο ήθελα να το φέρω μέσα στην καλή ή στην κακή του μορφή, δεν έχει καμία σημασία. Όπως εκφραζόμουν λέγοντας ένα ωραίο χασάπικο, μια ωραία μπαλάντα, αλλά εκεί ένα... Δεν με έπιανε τόσο πολύ όσο με πιάνει ένα πόπρο κομμάτι. Γιατί θεωρώ ότι τα συναισθήματά μας, βαθιά μέσα μας, στο DNA μας, δεν ξέρω. Ναι. Όταν ακούς το μπουζούκι, αισθάνεσαι αλλιώς. Εγώ που είμαι πόντια, μπορεί να μην ακούω ποντιακή μουσική, θέλω να σου πω. Όταν όμως. Γιατί έκλεισε έτσι τα μάτια σου. Γι' αυτό και τα ποντιακή που λες. Δεν ακούω ποντιακά. Ναι. Εντάξει, είμαι πόντια. Όταν όμως ακούσω τη λύρα, κάτι με πιάνει μέσα μου. Ναι, κάτι... καταλαβαίνω τι λες. Ναι, okay. Θέλω να σου πω, κάτι ξυπνάει μέσα μου. Γιατί. Έχει περάσει το αίμα μου. Μια περηφάνεια, μια... Ναι, κάτι ρε παιδί, μια συγκίνηση. Μια συγκίνηση. Μια περηφάνεια που με πόντια στην τελική ανάλυση. Ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Αυτό θέλω να σου πω. Μήπως όμως το έχεις σκεφτεί, είναι απλά ένας κύκλος. Δηλαδή, επειδή αναφέρθηκα πριν στα βαρελάδια. Είναι ακριβώς. Θυμάσαι ότι γινόταν το αντίθετο στα 90's. Είναι ένας κύκλος. Και είπα λοιπόν, okay, παιδιά, είναι ένας κύκλος. Όταν βγάλαμε το 10 χρόνια μαζί με το Φίβο, είχαμε βγάλει ένα άλμπουμ που ήταν καθαρά rock pop και έναν άλλον. Ροκ και πάντα τολμάω να το λέω αυτό, στα μέτρα μπορούμε να τολμήσουμε να αγγίξουμε εμείς, έτσι. Δεν είμαστε ροκάδες, αλλά με τέτοιο ηχόχρωμα τέλος πάντων. Παραγωγή. Και, παραγωγή, ναι. Και ένα λαϊκό. Νομίζω ότι πήγε στράφη όλος ο λαϊκός, η λαϊκή πλευρά, παρόλο που είχε πολύ ωραία τραγούδια. Αν αυτό το CD το είχαμε βγάλει παλιότερα. 7-8 χρόνια πριν, θα είχε άλλη... Αντιμετώπιση από τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά, το θα ήθελα, που ήταν το αγαπημένο μου κομμάτι, μπορεί να μην έσκασε να έγινε η super duper επιτυχία όπως έγινε, ας πούμε, η Γη και η Σελήνη. Κι όμως είναι ένα κομμάτι που είμαι σίγουρη ότι θα το έχω για τα επόμενα χρόνια της καριέρας μου, όσα είναι αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Ξέρω κάτι που δεν ξέρεις. Η ζωή, πώς τα φέρνει, ναι. Ναι. Πάντα εύχεσαι, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει την πορεία και τη διάρκεια. Ο κόσμος είναι αυτός που σε κρατάει εκεί που σε κρατάει. Ναι, είναι λοιπόν ένας κύκλος κι αυτός. Αφελά σου, μπορείς να έχεις βοηθήσει κι εσύ σε αυτό, ξέρεις, και να μην το έχεις καταλάβει. Γιατί είσαι από τις τραγουδίστριες που έχουν επενδύσει πολύ στην εικόνα και έχουν επενδύσει και στα μαγαζιά τα πιο κλαμπίστικα. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάποια στιγμή έγινε μία τάση και τα περισσότερα μπουζούκια έγιναν κλαμπς. Και εσύ ήσουν από τους καλλιτέχνες που βοήθησε σε αυτό. Εγώ δεν έκανα κλαμπ. Όχι. Ναι, δεν λέω ότι έκανα. Δεν έφτασα. Εγώ έκανα. Έκανες δηλαδή, όμως... Ναι, δούλευα και έκανα ένα μέρος του προγράμματος το οποίο το έντυνα με super duper παραγωγές. Έτσι. Δηλαδή, δύο φορές το από αυτό το super duper. Έχεις βοηθήσει και εσύ από το κομμάτι. Και από εκεί και πέρα ήταν το κομμάτι της παρέας και του λαϊκού τραγουδιού. Το δεύτερο. Αυτό θέλω να κάνω φέτος. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ προσωπικά, αν με ρωτήσεις, το βαρέθηκα λίγο αυτό. Το. Οκ. Άνω τελεία, γιατί είναι ωραία η κουβέντα μας και θα δούμε τι θα κάνεις φέτος αμέσως μετά. Πες μου μια αγαπημένη σου στιγμή. Ναι. Από τα Mad Video Music Awards. Ξέρεις ποια είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Είναι όταν πας ένα παιδί από κάτω πέρυσι, όχι τα φετινά. Τα περσινά. Δεν με ρώτησες για ποια χρονιά, δεν είπες. Βέβαια, δεν το έθεσες. Δεν το έθεσες. Ναι, παιδάκι μου. Λοιπόν, πέρσι λοιπόν. Αφρικάρο. Γιατί. Έναν φαν σου. Ναι, μου λέει. Που κόντεψε να με έκανε να μαρπάξει. Μου λέει, έχω λέει από την Κυριακή. Είμαι ο Γιάννη, σπασμένη φωνή. Τον έχω λατρέψει τον Γιάννη μέχρι σήμερα. Ναι, και είμαι από τα Τρίκαλα και έχω έρθει. Ξέρει, φαντάστηκα όλη την εικόνα. Λεωφορείο, αυτό, Τρίκαλα. Ξέρει, και τι χαρά που πήγε ο Θέμης Γιοργαντάς δίπλα του. Ναι, μου άρεσε πολύ. Να σου έχουμε στερευτεί κάτι. Λοιπόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά που αγαπάτε Δέσποινα. Εννοείται γιατί αγαπώ και εγώ Δέσποινα. Κάθε φορά στα Mad Awards είναι ο μεγάλος μου εφιάλτης ότι θα βγω στη σκηνή και θα πω «Γεια σας, καλώς ήρθατε» και ξαφνικά μου θα πω «Καλώς ήρθατε» θα ακούσω «Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα» γιατί είναι ένα ολόκληρο, είναι ένα σύγχρος στο αυτί μου που είσαι τελειώνει. Δηλαδή έτσι όπως είναι το όνομά σου βγαίνει «Δε, Δέσποινα, δε, γι' αυτό φέτος πήγατε κάτω, έτσι. Στον Τάκη Μοντό. Ναι. Γιατί πήγαμε κάτω, τι εννοείς. Για να τους έχουμε πιο μακριά. Πιο μακριά. Από όλη μπροστά ήταν. Τι εννοείς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πιο μετά θα δούμε αγαπημένες στιγμές από τα Mad Video Music Awards. Τώρα όμως προτείνω να δούμε ένα κομμάτι που πιστεύω ότι έχει ξεχωριστεί η θέση στην καρδιά σου. Τότε ονειρευόμουν. Ζαρείς. Πάμε.